Ο χρόνος πάγωσε στις 9 και 17 της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021. Είναι η ώρα που ο σεισμός αφήνει πίσω του ένα νεκρό, γκρεμίζει σπίτια και κόπους μιας ολόκληρης ζωής στο Αρκαλοχώρι και τα γύρω χωριά. Είναι το ρολόι που συνοδεύεται από πολλούς συμβολισμούς και βρίσκεται πλέον στον τοίχο του δεύτερου δημοτικού σχολείου Αρκαλοχωρίου. Αλλά και ένα ρολόι που το βάλαμε συμβολικά την ημέρα και την ώρα του σεισμού, 9 και 17 πρώτα λεπτά. Αυτή τη στιγμή είμαστε λίγες ώρες πριν την ανάμνηση του γεγονότος του σεισμού. Οι πολίτες βέβαια καλούνται αυτή τη στιγμή και βρίσκονται αντιμέτωποι δυστυχώς ακόμα με τη γραφειοκρατία. Και αυτές οι στιγμές είναι κρίσιμες και ωφέλιμες για να δούμε αδυναμίες, παραλήψεις, αστοχίες. Είναι συμβολικό, αλλά είναι μια πραγματική εικόνα. Όπως ήταν η εικόνα στο Αρκαλοχώρι τη μέρα του σεισμού, παραμένει δυστυχώς μέχρι και σήμερα. Τα χρήματα τα οποία έχουν κατετεθεί στους λογαριασμούς είναι προκαταβολές και θα πρέπει να προχωρήσουν στη σύσταση φακέλου, κάτι που έχει κολλήσει. Είναι περίπου 800 οι περιπτώσεις που έχουν καταθέσει φάκελο, αλλά ο αριθμός που έχει ελεγχθεί είναι μονοψήφιος. Σπίτια που καταστράφηκαν, παντού πόνος και ερείπια. Μέσα από τον φωτογραφικό φακό αποτυπώθηκε η πραγματικότητα που άφησε πίσω του ο Εγκέλαδος. Τα συναισθήματα που προκάλεσε ο σεισμός αποτυπώθηκαν και στις ζωγραφιές των μικρών παιδιών. Στο χώρο του σχολείου εγκαινιάστηκε η έκθεση φωτογραφιών και έργων με την τεχνική του κολάζ. Είμαι δημιουργός της έκθεσης, οποία αποτελούσε ουσιαστικά αυτοθεραπεία. Επειδή είμαι και εγώ σεισμόπληκτη εν μέρη, γιατί το εργαστήριό μου έχει καταστραφεί, είχα την ανάγκη να το βγάλω από μέσα μου, να κάνω όλο αυτό και να εστιάσω στα συναισθήματα που έχει προκαλέσει στους ανθρώπους αυτούς. Τον τοίχο του σχολείου κοσμεί πλέον και ένα έργο τέχνης με την υπογραφή της ομάδας Ζόδρο και την οικαστικό Νίκη Γκοράνοβα. Ένα παιδί βάζει το τελευταίο κομμάτι του παζλ για να χτιστεί ξανά ένα σπίτι. Άλλωστε, μαζί με τη θλίψη, κυριαρχεί και η ελπίδα ότι τα χωριά θα αναγεννηθούν από τις τάχτες τους. Αυτή τη στιγμή η πολιτεία καλείται να σκύψει πάνω στον πολίτη για να λυθούν άμεσα και γρήγορα τα προβλήματα. Και το στίχημα της πολιτείας είναι αυτό και μόνο αυτό. Να απαλύνει τον πόνο, να απαλύνει τις δυσκολίες και τη συναχώρια των σεισμοπλήκτων συμπολιτών μας. Η έκθεση αποτελεί τον πρώτο σταθμό από μια σειρά εκδηλώσεων που οργανώνει ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Μινώα Παιδιάδας, η Ελπίδα, και κορυφώνονται την ερχόμενη Τρίτη.